η κυβέρνηση δεν έχει τους 180, ότι οι επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά αθροίζουν πολύ κάτω από το 30% που άθροισαν στις ευρωεκλογές, ότι αυτά που τάζει η κυβέρνηση στους πολίτες και ισχυρίζεται ότι θα αποσπάσει από την Τρόικα δεν τα έχει εξασφαλίσει, ούτε καν προσεγγίσει. Γι' αυτό και παραμονές του Παρισιού έχετε δει μια απόλυτη σιωπή για το τι θα συζητηθεί και τι θα διεκδικηθεί στο Παρίσι. Αυτό το περίφημο. Τι γνώμη μου λέω. Αυτό το περίφημο ραντεβού στο Παρίσι, που κατά την κυβερνητική προπαγάνδα θα ήταν το τέλος της Τρόικα και το τέλος του Μνημονίου, δεν θα είναι αυτό. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θεωρώ πιθανό, πολύ πιθανό, η κυβέρνηση μπροστά σε μια μεγάλη συντριβή. Να προτιμήσει μια μικρότερη. Αρχές, μια καθαρή ήττα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι μας αφορά για τα θέματα της οικονομίας. Υπάρχει πολυγλωσία πάντως σε αυτό. Η Μαρία έχει δίκιο που λέει ότι πολλά στελέχη σας λένε πράγματα που το ένα είναι αντιφατικό. Ναι, αυτό συμβαίνει και στην Νέα Δημοκρατία. Και στο δεν κατοργήσανε κανένα φόρο λοιπόν, πάντως τα στελέχη μας. Σε ό,τι αφορά το από πού τα λεφτά, διότι είναι ένα χιλιοσυζητημένο ερώτημα. Στην Ελλάδα η μεγάλη ακίνητη περιουσία πληρώνει λίγα ή καθόλου. Όσοι έχουν κρυμμένα τα ακίνητά τους πίσω από offshore δεν πληρώνουν, διότι απλώς δεν ελέγχονται. Δεν ελέγχονται. Υπάρχουν αριθμοί που το αποδεικνύουν. Και για αυτούς που έχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία εμειώθη στο μισό η φορολόγηση. Για αυτούς που έχουν πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, στην Ελλάδα. Θα τα καταφέρετε όμως όλα αυτά να τα βρείτε σε ένα χρόνο. Όχι, γιατί βέβαια. Ξέρετε το. Όχι, βέβαια. Αφήστε να το απαντήσω. Ζητούμενο είναι άμεσο, έτσι. Άκουσα με προσοχή, κατέγραψα όσα είπε η κυρία Σπυράκη χωρίς διακοπές. Επιτρέψτε μου και εγώ να τα απαντήσω. Καλή μνήμη έχω, τα θυμάμαι. Λοιπόν, επομένως, υπάρχουν μεγάλα περιθώρια άντληση εσόδων και από περιορισμό τη παραοικονομία και τη φοροδιαφυγή και τη φοροδιαφυγή. Μπορεί αυτό να γίνει με ένα μαγικό κουμπί από τη μια στιγμή στην άλλη. Όχι. Γι' αυτό πρέπει να προταχθεί ως στόχο μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής μας που είναι η ακύρωση, η κατάργηση του μνημονίου, ότι ο στόχος για το πρωτογενές πλεώνασμα που λέει 4,5% του ΑΕΠ πρωτογενές πλεώνασμα δεν είναι εξωπραγματικός. Νομίζω άρα, ότι αυτό το εξετάζει η κυβέρνηση πάντως, κύριε Παπαδημούλη. Άλλο το εξογγέλει και άλλο ποιο μπορεί να το πετύχει. Το πολιτικό αυτό δίλημα, κυρία Τζίμα, το πολιτικό δίλημα στις εκλογές είναι με ποια κυβέρνηση, με ποια πολιτική. Άρα, να το πω πιο λαϊκά. Με πρωθυπουργό Σαμαρά του ναι σε όλα, του ουδής αναμάρτητος, του μερκελισμού, ή με πρωθυπουργό Τσίπρα που θα διεκδικήσει κάτι καλύτερο για τη χώρα, για το λαό και για το δημόσιο συμφέρον. Άρα λέτε η βασική σας διεκδίκηση είναι η μείωση του πλεονάσματος στη διαπραγμάτευση. Η βασική μας διεκδίκηση είναι η ακύρωση του μνημονίου, καλά, αυτό η στροφή της χώρας στην μνημονίο, ανάπτυξη. Τώρα, αυτό είναι ο προπαγανδιστικός ισχυρισμός. Δεν τελειώνει, τέλος του 14, δεν τελειώνει. Όχι, το ευρωπαϊκό κομμάτι. Κοιτάξτε. Η δική μας εκτίμηση λέτε και η εκτίμηση και της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, κύριε Τάκη, και ας ακούν από τα κανάλια τα ανάποδα ολιμερής και ολινυχτής, είναι ότι το μνημόνιο θα συνεχιστεί απλώς βαφτισμένο αλλιώς και ότι επιχειρείται η μονιμοποίηση μιας πολιτικής μονόπλευρης λιτότητας σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικό κράτος. Εμείς λέμε. Χώρα, και να το πω διαφορετικά. Αν δεν υπάρξει κούρεμα του χρέους, ρύθμιση των κόκκινων δανείων και μία στροφή στη ρευστότητα από το τραπέζι. Δεν χρειάζεται πολιτική σταθερότητα όμως. Δηλαδή η χώρα θα μπει θα απαντήσω και σε αυτό αφού τελειώσω τη φράση μου, κυρία Τσίμα. Πηγαίνοντας σε εκλογές, απλώς να μπορώ και εγώ να μιλώντας και οι δύο ταυτόχρονα, δεν ακούγεται κανείς. Αλλά προσπαθώ και εγώ να ρωτώ γι' αυτό. Ναι, να τελειώνω και εγώ την απάντησή μου. Λοιπόν, ξαναλέω αυτό που δεν ακούστηκε γιατί εσείς κάνατε ισοκράτημα. Λοιπόν, χωρίς στροφή στην ανάπτυξη, ρύθμιση των κόκκινων δανείων, ρευστότητα στην πραγματική οικονομία και κούρεμα του χρέους, το οποίο είναι ολοφάνα μη διαχειρίσουμε, το λένε όλοι οι νομπελίστες της οικονομίας πια, δεν είναι δυνατόν να βγούμε από την κρίση. Από εκεί και πέρα, πολιτική σταθερότητα μπορεί να εξασφαλιστεί με μια κυβέρνηση που θα σταματήσει τον κατήφορο και που θα ανοίξει δρόμους. Και σε ό,τι αφορά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, εμείς λέμε ότι χρειάζεται να εκλεγεί πρόεδρος Δημοκρατίας με την ευρύτερη δυνατή συνένεση, αφού όμως προηγουμένως έχει μιλήσει ο λαός, έτσι ώστε ο πρόεδρος να εκλεγεί από μια βουλή με νοπή λαϊκή εντολή. Διότι αυτό που προέχει, κατά τη γνώμη μας, γι' αυτό και δεν θα καταθέσουμε πρόταση στην παρούσα βουλή για πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι να μην δοθεί παράταση σε μια κακή κυβέρνηση και σε μια καταστροφική πολιτική. Και αυτή η άποψη, κυρία Τσίμα, έχει πια την πλειοψηφία
στις δημοσκοπήσεις. Στις δημοσκοπήσεις που έχουν δημοσιευθεί, επικαλούμε την MRB ως πιο πρόχειρη, οι πολίτες κατά πλειοψηφία λένε ο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας να εκλεγεί από τη Νέα Βουλή. Και θεωρείτε λοιπόν κι εσείς ότι ο κύριος Κουβέλης, αν του γίνει η πρόταση, δεν πρέπει να την αποδεχθεί? Θέλω να πιστεύω ότι η Δημάρ και προσωπικά ο Φώτης Κουβέλης δεν θα συμβάλλουν στην παράταση του βίου μιας καταστροφικής πολιτικής και μιας κακής κυβέρνησης. Σοφιανό, για να κλείσει η συζήτηση, και θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Σοφιανέ, επειδή ο κύριος Παπαδημούλης εμφανίζεται βέβαιος ότι θα είναι το πρώτο κόμμα και ενδεχομένως η επόμενη κυβέρνηση, αν δεν είναι αυτοδύναμη, ένα από τα κόμματα που θα απευθυνθούν για να τους στηρίξουν στη Βουλή θα είναι και το ΚΚΕ.